Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες αφαιρέτων στο Ηράκλειο, στη σκιά των τσουχτερών πολεοδομικών προστήμων, τα οποία έχουν εκτοξευτεί στα ύψη λόγω των προσαυξήσεών τους. Ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης είναι ότι τα χρέη δημοτών από 27,5 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν με τις προσαυξήσεις τα 57 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη. Προκειμένου να αποφευθούν τραγικές καταστάσεις, ο Σύλλογος Οικιστών εκτός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου τονίζει την ανάγκη επαναφοράς του νόμου 4178, άρθρα 11 και 23 για την τακτοποίηση παλαιών πολεοδομικών προστήμων και των προσαυξήσεών τους, με το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξη του αιτήματος του Συλλόγου. Εάν είχες ένα αφαίρετο και έβγαλες μια οικοδομική άδεια, αλλά σου είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο, θα έπρεπε να πας να τακτοποιήσεις, να πεις ότι εγώ έβγαλα οικονομική άδεια, θα απαλλασσόσουν από αυτόν. Είχες απαλλαγή. Άνθρωποι όμως δεν το ξέρανε, οι οποίοι είναι αρκετοί, είναι περίπου χίλιοι. Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά αυτή του νόμου για 5-6 μήνες να τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα, γιατί είναι δυνατόν τώρα 2 χιλιάρικα και 3 χιλιάρικα έχουν γίνει 15 και 20 χιλιάρικα. Πού κολλάνε δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν αφήνουν τον κόσμο να πληρώσει, επειδή δεν είχαν χρήματα τον Α ή τον Β λόγο, άστο λίγο ακόμα. Σε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό αδιέξοδο είναι οι διοκτήτες αυθαιρετών κατασκευών που ανήκουν στην κατηγορία 5, όπου τα πρόστιμα είναι φωτιά, καθώς υπερβαίνουν κατά πολύ τις 500.000 ευρώ. Έχει σταματήσει η κατηγορία 5 του νόμου και το αίτημα που εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή και βρίσκουμε ευτυχώς συμπαραστάτες και το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Περιφέρεια, και σήμερα θα πάρουμε, πιστεύω, απόφαση και από το Δήμο Ηρακλείου για την κατηγορία 5, να επανέλθει η κατηγορία 5, γιατί τα πρόστιμα δεν μπορούν να πληρωθούν τις τάξεις των 500.000, 700.000, 900.000. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 1.300 δημότες έλαβαν ήδη ραβασάκια για πρόστιμα αυθαιρέτων επί εποχής Δημαρχίας Κώστας Λάνη, ενώ άλλα 700 ραβασάκια βρίσκονται καθοδόν. Αφορά αυτά τα άτομα που είχαν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση επί Δημαρχίας Ασλάνη για να πάρουν νερό και ρεύμα, ότι μετά θα πάρουν νερό και ρεύμα θα τακτοποιήσουν το θέμα των προστήμων. Κάτι που δεν έγινε. Κάτι που δεν έγινε. Ο Γιώργος Αγριμανάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό προς τα συναρμόδια Υπουργεία θα έχουν αποτέλεσμα σε σχέση με τη ρύθμιση των οφειλών, ώστε να υπάρξουν περισσότερες δόσεις, διευκολύνοντας έτσι τους οφειλέτες. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει ευεργετικά αποτελέσματα και ευεργετικές δόσεις περαιτέρω των 20 έως 40 που ήταν μέχρι τώρα στις 60 και σε βάλα τα νοικοκυριά και την διαγραφή αρκετά μεγάλου ποσοστού προσαυξήσεων, θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τους πολίτες